Σε ένα διαμέρισμα στα Ηλίσια, ζει ο Νικήτας και η Αλέκα Περτέση μαζί με τον 17χρονο γιο του Σφίβο. Οι εντάσεις ανάμεσα σε μητέρα και γιο είναι καθημερινό φαινόμενο. Είμαι φιλόλογος, στο ίδιο σχολείο που πηγαίνει και ο Φίβος. Αυτό το παιδί, λες και το κάνει επίτηδες να μου δημιουργεί διαρκώς προβλήματα. Δεν είναι λίγες οι φορές που ο 45χρονος πατέρας καλείται να παίξει το ρόλο του διαιτητή. Φωνάζετε ρε παιδιά πάλι. Στη γυναίκα σου πες, θα με έχει πρίξει τόση ώρα. Αντί να με υποστηρίξει στο σχολείο, μου την είπε και από πάνω. Με αυτό το ύφος δασκάλας μου τη δίνει στα νεύρα. Η Αλέκα τα χάνει λίγο με το Φίβο γιατί του φωνάζει. Και όσο του φωνάζει αυτός, τόσο πεισμονεί. Με το δικό σου το Μάξι τι έγινε? Τίποτα. Δεν σε πήρανε καθόλου από την αστυνομία? Τίποτα ακόμα. Του κλέψανε το αυτοκίνητο του Νικήτα, κάτω από το σπίτι μας. Είχε βγει το βράδυ με ένα φίλο του και όταν γύρισε, το αμάξι ήταν άφαντο. Η οικογένεια Περτέση προσπαθεί να βρει τις ισορροπίες της όταν ο Νικήτας δέχεται ένα τηλεφώνημα από την αστυνομία σχετικά με το κλεμμένο αυτοκίνητό του. Βρήκαν το αυτοκίνητο. Έλα, σοβαρά. Πρέπει να πάω από εκεί. Θα έρθω κι εγώ μαζί σου. Δεν περίμενα να το βρούνε μετά από τόσες μέρες. Περίμενα ότι όποιος το πήρε το έχει κάνει φίλο και φτερό. Στο αστυνομικό τμήμα, το ζεύγος Περτέση ενημερώνεται ότι το αυτοκίνητο του Νικήτα εμπλέκεται σύμφωνα με τις έρευνες των αρχών σε ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είχε σαν αποτέλεσμα τον παρολίγο θανάσιμο τραυματισμό ενός ανθρώπου. Τι έγινε? Θα στα πω. Έλα, πάμε έξω. Τι έγινε, ρε παιδί μου? Θα σου πω. Όποιος έκλεψε το αυτοκίνητο του Νικήτα, χτύπησε τον άνθρωπο, τον παράτησε και μετά πήρε το αυτοκίνητο και το πέταξε ένα χαντάκι. Ο άντρας που χτυπήθηκε είναι σε κόμμα και η κατάστασή του είναι κρίσιμη. Με είχαν με τις ώρες και με ανακρίναν οι αστυνομικοί. Πού ήμουνα, τι έκανα την ώρα που μου κλέψαν το αυτοκίνητο. Κανονική ανάκριση. Ο Νικήτας και η Αλέκα Περτέση προσπαθούν να ανταπεξέλθουν στη δύσκολη εφηβεία που περνάει ο γιος του Σφίβος, όταν η αστυνομία τους ενημερώνει πως το κλεμμένο αυτοκίνητο του 45χρονου πατέρα που βρέθηκε παρατημένο ευθύνεται για τον τραυματισμό ενός άντρα. Και τώρα τι θα γίνει? Τι να γίνει? Θα ψάξουν να βρουν αυτόν που το έκανε. Ελπίζω να μην ξαναδοχλήσουν εσένα μονάχα. Ναι, το ελπίζω κι εγώ. Συνεχώς σκεφτόμαι αυτόν τον άνθρωπο που είναι στο νοσοκομείο. Έχει γυναίκα, έχει παιδιά. Τους αλήτες. Και κλέβουν τα αμάξια του κόσμου και τρέχουν σαν τους παλαβούς και όποιον πάρει ο χάρος. Ελπίζω να το βρουν το κάθαρμα και να το χώσουν βαθιά μέσα. Καφέ θέλεις? Ναι, αμέ. Πού ήσασταν? Στο τμήμα. Βρήκα το αυτοκίνητό μου. Τι? Αυτός που το έκλειψε, χτύπησε έναν άνθρωπο. Βρίσκεται σε κόμμα, στο νοσοκομείο. Ωραία. Και εσάς τι σας θέλανε? Τι μας θέλανε, ρε Φίβο, να μας ενημερώσουνε μας θέλανε. Άντε, τράβα μέσα τώρα. Να μην ξέρω. Όχι, να μην ξέρεις. Αλλά... Φίβο, εσύ διάβασες? Ναι, ρε μάνα. Θα έρθω να σε εξετάσω. Μωρό είμαι. Παιδιά, μην αρχίζετε, σας παρακαλώ, δεν έχω όρεξη. Εντάξει? Πόρε, γκρινιά! Φίβο, τέλος είπαμε. Καημένος ο Νικήτας θαράχτηκε πολύ σήμερα. Εντάξει, να μου πεις, δεν είναι και λίγο τώρα εδώ που μπλέξαμε. Και το αμάξι είναι για πέταμα και μας τρέχουν άδικα. Τέλος πάντων, το μόνο που σκέφτομαι είναι αυτός ο άνθρωπος που βρίσκεται σε κόμμα. Όλα τα άλλα γίνονται, δεν έχουν σημασία. Η Αλέκα θεωρεί ότι η υπόθεση του κλεμμένου αυτοκινήτου θα λήξει σύντομα. Αλλά την επόμενη μέρα, φεύγοντας από τη δουλειά της, θα δεχτεί ένα ξαφνικό τηλεφώνημα από το σύζυγό της. Έλα, Νικήτα. Ναι. Και πού είσαι τώρα? Καλά, θα έρθω κι εγώ από εκεί. Γιατί? Νικήτα, γιατί να μην έρθω? Νικήτα, κλείνω και έρχομαι. Κάλεσα τον Νικήτα δεύτερη φορά στο τμήμα για κατάθεση. Δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει και το ταλαιπωρούν έτσι με αυτή την υπόθεση. Μισή ώρα αργότερα η Αλέκα φτάνει στο αστυνομικό τμήμα που έχει κληθεί ο σύζυγός της για συμπληρωματική κατάθεση σχετικά με το τροχαίο ατύχημα που προκάλεσε το κλεμμένο αυτοκίνητο. Τι έγινε? Οι πραγματογνώμονες δεν βρήκαν ούτε ίχνη παραβίαση στο αυτοκίνητο ούτε δακτυλικά αποτυπώματα. Εντάξει, και εσύ τι σχέση έχεις με αυτό, γιατί σε θέλανε? Δεν ξέρω, θέλανε να δουν αν λέω αλήθεια. Καταλαβαίνω, τι άλλες αλήθεια? Αλλιώς πήγες και πέταξες το αυτοκίνητο στο χαντάκι μόνο σου? Ναι, ρε παιδί μου, δεν ξέρω πώς σκέφτονται αυτοί. Αυτοί θέλουν να το ψάξουν κι άλλο. Πού έχεις παρκάρει? Φοδό. Και... τώρα μου το εξηγείς αυτό. Κλέψαν το αμάξι χωρίς να το παραβιάσουν, αυτό γίνεται? Ναι, γιατί αυτοί είναι επαγγελματίες τώρα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι θέμα της αστυνομίας να το βρει, δεν είναι θέμα δικό μας. Δεν μπορεί κάποιος να έχει δει κάτι. Μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κανείς. Κάποιος θα βρεθεί. Ένας μάρτυρας θα υπάρχει, δεν γίνεται. Ναι, δεν ξέρω. Η αστυνομία άφησε να εννοηθεί ότι είμαι ο μοναδικός ύποπτος. Εσύ? Τη δουλειά τους κάνουν οι αστυνομικοί και αφού δεν έχουν βρεθεί άλλα στοιχεία, πρέπει να σκεφτούν όλα τα πιθανά σενάρια. Με ανησυχεί φυσικά και πρέπει να λάβω τα μέτρα μου.
Από τη στιγμή που το ζεύγος Περτέσι συνειδητοποιεί ότι οι υποψίες της αστυνομίας στρέφονται προς τον Νικήτα, μπαίνει στη διαδικασία να βρει ένα δικηγόρο και να ζητήσει τη συμβουλή του. Τι σου είπε? Εντάξει, έχει λέει έναν πάρα πολύ καλό δικηγόρο, θα μας πάρει σε λίγο να μας δώσει το τηλέφωνό του. Τι το θέλετε το δικηγόρο? Τίποτα. Κάτι δικά μας. Κακό είναι να μάθω. Ναι, κακό είναι να μάθεις. Έχουμε κάποια προβλήματα με την ασφαλιστή και με το αυτοκίνητο, εντάξει? Καλά, καλά. Έλα, πήγαινε μέσα. Τώρα. Εγώ θα βγω, ε. Όχι, δεν θα βγεις, Φίβο. Δεν θα βγεις. Γιατί να μην βγω? Γιατί έχει σχολείο αύριο, εντάξει? Ωραία, σιγά, δεν θα αργήσω. Φίβο, σε παρακαλώ, όλο έξω και έξω είσαι. Μα γιατί? Τι γιατί, γιατί το λέω εγώ. Τράβα μέσα. Πώς το έπαθες? Όχι, για να μην λες. Να σου πω. Σκεφτόμουν. Μήπως πρέπει τώρα να το πούμε την αλήθεια για την αστυνομία. Όχι. Όχι. Αρκετά φορτωμένοι είμαστε εμείς. Δεν χρειάζεται να αναστατώσουμε και το Φίβο. Πρώτη φορά του μιλάει έτσι του Φίβου. Ο Νικήτας νομίζω ότι έχει αγχωθεί λίγο με αυτή την ιστορία με το αυτοκίνητο. Την καταλαβαίνω γιατί, αφού δεν φταίει σε τίποτα, γιατί ανησυχεί. Το ζεύγος Περτέσι κλείνει ραντεβού με το δικηγόρο την επόμενη μέρα και η Αλέκα με τον Νικήτα του εξιστορούν τι έχει συμβεί με το κλεμμένο αυτοκίνητο του 45χρονου. Τι ώρα έγινε το ατύχημα? Από ό,τι μου είπαν, γύρω στις 12. Εσείς πού ήσασταν την ώρα του ατυχήματος? Είχε πάει με ένα φίλο του σε ένα μπαρ. Συγγνώμη, μπορώ να μιλήσω? Συγχωρείς. Ναι. Αυτό ακριβώς που σας είπε η γυναίκα. Οπότε ο φίλος σας μπορεί να μας το επιβεβαιώσει αυτό? Φυσικά μπορεί να το επιβεβαιώσει. Μπορώ να σας δώσω και το τηλέφωνο του αν θέλετε να επικοινωνήσετε. Το είπα και στην αστυνομία. Και τι ώρα ανακαλύψατε την κλοπή του αυτοκινήτου? Πότε κάνατε τη δήλωση? Κοιτάξτε, έφυγα γύρω στις 12 και 10 από το μπαρ. Γύρισα με τα πόδια σπίτι. Είδα ότι το αμάξι έλειπε. Κατά τις 1-1.30 ήμουνα στο τμήμα. Μάλιστα. Και τον τραυματία ποιος το βρήκε? Δεν υπήρχε κάποιος μάρτυρας? Όχι, όχι, δεν υπήρχε μάρτυρας. Κάποιος πήρε το 166 από κάρτο τηλέφωνο. Μάλιστα. Αυτός ο κάποιος του έσωσε και τη ζωή. Φανταστείτε τώρα αν είχαμε κάποιο νεκρό, τα πράγματα θα ήταν πιο δύσκολα για εσάς. Αλλά εσείς δεν έχετε λόγο να φοβάστε, κύριε Περτέσι. Αν ο φίλος σας υποστηρίξει τα όσα λέτε, έχετε ακλώνει το άλοθη. Ο πελάτης μου μπορεί να θεωρείται αυτή τη στιγμή ως βασικός ύποπτος, μιας και δεν βρέθηκαν ίχνη παραβίασης στο αυτοκίνητο, αλλά το ακλώνει το άλοθη του σίγουρα τον αθώνει αυτομάτως. Το ζεύγος Περτέσι μετά τη συνάντησή του με τον δικηγόρο επιστρέφει στο σπίτι. Όμως η Αλέκα φαίνεται προβληματισμένη παρά τα καθησυχαστικά λόγια του νομικού. Νικήτα, να σου πω λίγο. Έλα. Στον μπαράκι του Σταμάτη δεν ήσασταν με τον Τάκη? Ναι, γιατί πού πάμε συνήθως? 12 και 10 έφυγες από τον μπαρ. Μία πήγες στο τμήμα. Δεν κατάλαβα τώρα. Πού κολλάς? Τι ώρα κατάλαβες ότι το αμάξι λείπει? Δεν θυμάμαι, δεν κρατούσα και ρολόι. Γιατί? Ρε παιδί μου, προσπαθώ να καταλάβω. Το σπίτι μας από τον μπαρ είναι 5 λεπτά. Εσύ την υπόλοιπη ώρα τι έκανες? Δεν καταλαβαίνω τώρα. Τι ακριβώς κάνεις, με υποψιάζεσαι? Όχι, μωρέ τώρα, τι αρπάζεσαι? Θέλω να ξέρω, μπορεί να καλέσουν και εμένα για κατάθεση. Να μην ξέρω τι να τους πω. Αν σε καλέσουν για κατάθεση, θα τους πεις αυτά ακριβώς που είπαμε στο δικηγόρο. Έτσι ακριβώς όπως τα είπαμε. Τι μου κάνεις τώρα τον detective? Νικήτα, θέλεις να βρούμε ένα μπελά τσάμπα? Θέλεις να πέσουμε σε αντιφάσεις, να μην ξέρουμε τι λέμε? Την αλήθεια θα πούμε, βρε Αλέκα. Την αλήθεια. Έτσι όπως το είπαμε στο δικηγόρο. Κακό είναι που ρωτάω. Εγώ να βοηθήσω θέλω. Τον εμπιστεύομαι, ξέρω ότι δεν έχει κάνει τίποτα. Εντάξει, άμα μπλέξει με την αστυνομία, πρέπει να είσαι προσεκτικός. Θέλω να είμαστε καλυμμένοι από κάθε πλευρά. Την επόμενη μέρα ο Νικήτας δέχεται την επίσκεψη του φίλου του στο κατάστημα οπτικών που διατηρεί. Ο Τάκης είναι ο μάρτυρας που στηρίζει το άλοθη του 45χρονου. Τι έγινε, τι κάνουμε? Τι γίνεται, Τάκη? Καλά, όλα. Καλά είσαι? Καλά. Με πήρε το πρωί ο Τάκης και μου είπε το φώναξε η αστυνομία για κατάθεση. Αναμενόμενο ήταν. Του είπα να περάσει από το μαγαζί να μου τα πει. Για πες. Τίποτα. Περάσαμε και από το τμήμα. Τους είπα ότι ήμασταν μέχρι την ώρα που ήμασταν. Και θυμηθήκανε και τον Χριστόφορο. Θέλω να τον καλέσουν, λέει, και αυτόν. Τον μπάρμαν. Ναι, μωρέ, και καλά, για να μην σου κάνω πλάτες εγώ και θα το εξετάσουν από όλες τις πλευρές και κάτι τέτοια. Αντί να πιάσουν τον κλέφτη, κάθονται και ανακρίνουν εμάς. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν έχει καμία σχέση ο Νικήτας με το ατύχημα. Πρώτα απ' όλα πήγαμε μαζί στο μπαρ. Φύγαμε την ίδια ώρα, με τα πόδια πήγε, αυτοκίνητο δεν πήρε. Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν υπάρχει περίπτωση. Γεια σας, γεια σας. Ναι, τι κάνεις? Ωραία, και καλά. Πώς από εδώ.
Είχα πεταχτεί μέχρι το τμήμα για την υπόθεση με το αυτοκίνητο μου. Όλα εντάξει. Ναι, εντάξει. Δεν παίζει κανένα άγχος. Κάνετε έτσι. Τους είπες τι ώρα έφυγε ο Νικήτας από τον μπαρ, γιατί όλη η ιστορία εκεί παίζει. Μια χαρά το θυμάμαι. Τους είπα ότι ήμασταν στο σταμάτη μέχρι τις 12 και 10. Καλά, μην του κάνουμε ανάκριση τώρα του ανθρώπου, δεν χρειάζεται. Δεν καταλαβαίνω τώρα τι αρπάζεται. Μια ερώτηση έκανα στον άνθρωπο, να μην ξέρω δηλαδή εγώ τι συμβαίνει. Μόνο τον Νικήτα αφορά όλο αυτό. Αργά το ίδιο βράδυ, η Αλέκα διαπιστώνει ότι ο σύζυγός της δεν μπορεί να κοιμηθεί. Φαίνεται πως η ψυχραιμία του 45χρονου αρχίζει να εξαντλείται. Νικήτα, ξέρεις τι ώρα είναι? Ναι, ρε παιδί μου, ξέρω. Απλά ήθελα να πιω ένα ποτάκι να χαλαρώσω λιγάκι. Δεν μου κολλάει ύπνος. Ναι, αλλά πίνεις πολύ τώρα τελευταία. Ναι, το ξέρω. Κακό είναι? Ο Νικήτας δεν έπινε ποτέ. Και τώρα πίνει συχνά. Εντάξει, έχει αναστρωθεί πολύ, το καταλαβαίνω, έχει δίκιο. Αλλά δεν είναι μόνος του. Είμαι δίπλα του, το στηρίζω. Ξέρεις, σκεφτόμουν. Μήπως θα πηγαίναμε από το νοσοκομείο. Ποιο? Να δούμε εκείνον τον άντρα. Τι σχέση έχουμε εμείς? Μια πρόταση έκανα. Να δείξουμε ότι ενδιαφερόμαστε κιόλας. Κακό είναι? Όχι, ρε παιδί μου. Άστο. Μην μπλέξουμε τώρα. Γιατί να μπλέξουμε? Η Αλέκα νομίζει ότι δεν το σκέφτηκα. Το σκέφτηκα. Συνέχεια το σκέφτομαι. Απλά δεν είναι η κατάλληλη στιγμή τώρα. Όχι ακόμα. Μακάρι να συνέλθει δηλαδή ο άνθρωπος, γιατί αλλιώς... Η Αλέκα προσπαθεί να μην πιέσει περισσότερο το σύζυγό της. Αλλά την επόμενη μέρα γίνεται μάρτυρας μιας παράξενης τηλεφωνικής συνομιλίας του Νικήτα με τον Τάκη, που θα φέρει στην επιφάνεια καινούργιες υποψίες. Τι θες να μάθεις, ρε Τάκη? Σε παρακαλώ, έλα, γεια. Γεια, έλα, τα λέμε, ναι, γεια, γεια. Τι συμβαίνει? Ε? Τι φωνάει στον Τάκη? Τι φωνάω στον Τάκη? Τίποτα. Τίποτα, κάτι δικά μας. Κάτι δικά σας που εγώ δεν μπορώ να μάθω? Όχι, δεν μπορείς να μάθεις. Νίκητα, τι συμβαίνει? Τίποτα δεν συμβαίνει, παιδί μου. Ικανοποιήθηκες? Όχι, δεν ικανοποιήθηκα. Πες. Να σου πω. Καταλαβαίνω ότι η ιστορία με το αυτοκίνητο σε έχει ταράξει. Όμως και εγώ θέλω να ξέρω αν κάτι μου κρύβεις. Σε παρακαλώ, παιδί μου, δεν μου είσαι καθόλου εμπιστοσύνη. Εσύ δεν μου έχεις εμπιστοσύνη, αν μου είχες θα μου έλεγες. Μη φωνάζεις. Μη φωνάζεις και σου έχω εμπιστοσύνη και το ξέρεις. Έλα τώρα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τι έγινε τώρα με τον Τάκη? Τι μυστικά έχουν αυτοί οι δύο? Δεν μου αρέσει καθόλου αυτό που κάνει ο Νικήτας. Είναι φανερό ότι κάτι μου κρύβει, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τι. Η Αλέκα την επόμενη μέρα επιστρέφει σπίτι της από τα καθιερωμένα της ψώνια. Εκεί θα γίνει μάρτυρας ενός ακόμα έντονου καυγά ανάμεσα στον Φίβο και τον σύζυγό της. Αν δεν κάνατε βλακίες, θα το είχαμε γλιτώσει τώρα. Τι πάθατε, καλέ? Τίποτα δεν πάθαμε, τι πάθαμε? Τι τίποτα, μέχρι έξω ακούγονται οι φωνές σας. Δεν πάθαμε τίποτα, τίποτα δεν πάθαμε, έλα πάμε έξω. Λευτέρη, αγόρι μου, τι κάνεις? Γεια σου, κυρία Αλέκα, μια χαρά είναι. Πες τη μαμά σου, δεν την έχω ξεχάσει, θα την πάρω κανένα τηλέφωνο. Ναι, θα της το πω. Να σας βάλω να φάτε? Όχι ρε μάνα, δεν πίναμε. Καλά, άντε, καλά να περάσετε. Ο μπαμπάς τώρα τελευταία την έχει δει πολύ κάπως. Έχει γίνει χειρότερος και από τη μαμά με τις φωνές του. Μου την έχει δώσει άσχημα. Πολύ άσχημα. Νικήτα, πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Ποια κατάσταση? Οι φωνές και τα νεύρα. Δεν κατάλαβα, μόνο εσύ θα έχεις νεύρα. Εμείς δεν έχουμε δικαίωμα να φωνάζουμε. Πάλι πίνεις? Στα παιδιά γιατί φώναζες? Τίποτα, κάτι δικά μας. Και αυτά δικά σας? Ούτε αυτό μπορείς να μου πεις? Τίποτα δεν μπορείς να μοιραστείς μαζί μου πια? Κουβέντες μεταξύ αντρών, εντάξει. Νικήτα, τι κάνεις εκεί? Ξεκίνησες το κάπνισμα πάλι? Αμ' άρεσε, Αλέκα, αμάν πια. Δεν μπορώ να εξηγήσω τη συμπεριφορά του. Πίνει, καπνίζει, φωνάζει. Δεν είναι ο Νικήτας που ξέρω αυτός. Την επόμενη μέρα ένα τηλεφώνημα από την αστυνομία θα αποφορτήσει το βαρύ κλίμα της οικογένειας. Εντάξει, εντάξει, ερχόμαστε αμέσως. Έγινε. Ευχαριστώ. Γεια σας. Ποιος ήταν? Από το τμήμα. Τι μας θέλανε? Να πάμε τώρα εκεί. Κάθε φορά που χτυπάει το τηλέφωνο τρέμω. Πώς να μην ανησυχώ? Είναι δύσκολα. Η Αλέκα και ο Νικήτας λίγη ώρα αργότερα φτάνουν στο αστυνομικό τμήμα για να ενημερωθούν από τον αξιωματικό της αστυνομίας για τις νέες εξελίξεις στην υπόθεση του κλεμμένου αυτοκινήτου. Βρήκαμε ένα μάρτυρα. Τι μάρτυρα? Ένα περιπτερά.
Το περίπτερό του βρίσκεται λίγο πριν τον τόπο του ατυχήματος. Είδε το ατύχημα? Όχι ακριβώς. Τότε. Του δείξαμε μια φωτογραφία του αυτοκινήτου σας και το αναγνώρισε αμέσως. Του φάνηκε περίεργο και γι' αυτό το θυμόταν κιόλας. Ο οδηγός που ήταν μέσα έκανε περίεργους ελιγμούς και έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα. Τον οδηγό, τον είδε? Τον οδηγό δεν τον είδε. Μας είπε ότι υπήρχαν μέσα στο αυτοκίνητο δύο άτομα νεαρής ηλικίας. Του δείξαμε τη φωτογραφία του συζύγου σας και δεν την αναγνώρισε. Αναγνώρισε ποια ήταν αυτά τα δύο άτομα? Όχι ακριβώς, δεν αναγνώρισε ποια ήταν τα δύο άτομα. Ήταν δύο άτομα νεαρά. Παρ' όλα αυτά, εμείς το ψάχνουμε το θέμα. Νιώθω μεγάλη ανακούφιση. Τώρα μπορώ να το πω. Είχα αρχίσει να πιστεύω ότι ο Νικήτας ίσως κάτι μου κρύβει. Και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί ο Νικήτας δεν είναι τέτοιος άνθρωπος. Αμέσως μετά τη συνάντηση με τον αξιωματικό της αστυνομίας, ο Νικήτας και η Αλέκα επιστρέφουν στο σπίτι τους. Όμως ο 45χρονος δεν φαίνεται να συμμερίζεται τη χαρά της γυναίκας του. Πού είχατε πάει? Στο τμήμα. Γιατί? Τι έγινε? Τίποτα δεν έγινε. Έλα, μπορούμε τώρα να το πούμε. Όχι, Αλέκα, άστο. Τι να μου πείτε? Άστο. Τίποτα. Τίποτα. Ο Φίβος είναι μεγάλο παιδί πια. Μπορούμε να του πιστευόμαστε το τι συμβαίνει στη ζωή μας. Πώς αλλιώς θα οριμάσει? Αυτό είναι μια πολύ σημαντική εμπειρία. Και ύστερα δεν έχουμε πια τίποτα να φοβόμαστε. Η αστυνομία υποψιαζόταν τον πατέρα σου. Για εκείνο το αυτοκίνητο, δυστύχημα με το αυτοκίνητο, θυμάσαι. Δεν υπήρχαν ίχνη διάρρηξη στο αμάξι και έτσι ο μόνος ύποπτος ήταν ο πατέρας σου. Αλλά τώρα τελειώσανε όλα. Ναι. Οπότε. Φτάνει, Αλέκα. Οπότε θα σας μαγειρέψω το αγαπημένο σας φαγητό για να το γιορτάσουμε. Ναι. Εγώ θα πάω λίγο από το μαγαζί. Γιατί? Σε 2 ώρες ανοίγεις. Ναι. Απλά έχω μια δουλειά. Την έχω ξεχάσει να. Μα κάτσε να φας. Ναι. Δεν πεινάω. Δεν πειράζει. Φάτε εσείς. Τώρα τι έπαθες? Τίποτα, ρε παιδί μου, δεν έπαθα. Απλά δεν πεινάω. Έχω αρχίσει να μην τον καταλαβαίνω πια αυτόν τον άνθρωπο. Μέσα στα νεύρα είναι συνέχεια. Αντί να χαρεί τώρα, πάλι τα πήρε. Για ποιο λόγο δεν έχω καταλάβει. Αργά το ίδιο βράδυ, η Αλέκα ανησυχεί όταν ο σύζυγός της εξαφανίζεται για αρκετές ώρες χωρίς να δώσει σημεία ζωής. Ο Νικήτας επιστρέφει μετά τα μεσάνυχτα και μία ακόμα έκπληξη περιμένει τη 40χρονη καθηγήτρια. Γιατί άργησες? Είχα πάει μία βόλτα. Τι βόλτα τέτοια ώρα? Γιατί δεν πήρες ένα τηλέφωνο? Γιατί είχες το κινητό σου κλειστό? Αλέκα. Κόντεψα να τρελαθώ από την αγωνία μου. Έφυγες με κάτι μούτρα απίστευτα. Αλέκα. Τι? Αλέκα, πρέπει να σου πω κάτι. Θέλω να σου πω κάτι. Πρώτα σε σένα. Τι σημαίνει? Θα παραδοθώ. Πού θα παραδοθείς? Στην αστυνομία. Γιατί? Εγώ χτύπησα εκείνον τον άντρα. Εγώ το χτύπησα. Τι μου λες τώρα? Τι λες, Νικήτα? Είπα ψέματα. Είπα ψέματα ότι μας κλέψαν το αυτοκίνητο, αλλά εγώ το χτύπησα. Είχα βγει βόλτα, έτρεχα και το χτύπησα. Όχι! Η αστυνομία είπε. Ο μάρτυρας είπε. Μη φωνάζεις, μη φωνάζεις. Ξέρω τι είπε ο μάρτυρας. Ο περιπταράς έκανε λάθος. Μάλλον μπερδεύτηκε. Δεν μπορώ να αφήσω να την πληρώσει άλλος για μένα, το καταλαβαίνεις? Τόσο ανεύθυνος. Πώς μπόρεσε να το κάνει σε μένα, στο παιδί του? Πώς μπόρεσε να παρατήσει τον άνθρωπο που χτύπησε? Γιατί μου πες ψέματα? Αλέκα, το ξέρω, έχεις δίκιο, αλλά απλά φοβήθηκα. Δεν ήξερα τι να κάνω. Φοβήθηκα, έτρεχα και λιγά, είχα πιει. Φοβήθηκες και άφησες έναν άνθρωπο να πεθάνει? Όχι, όχι. Εγώ τους ειδοποίησα. Εγώ ειδοποίησα το ασθενοφόρο. Μετά πήγα και ξεφορτώθηκα το αυτοκίνητο. Πώς μπόρεσες? Τι θα πω στο παιδί? Ήθελα να το μάθει πρώτα η Αλέκα. Ήθελα να το μάθει από μένα. Εγώ φταίω για ό,τι έγινε. Εγώ φταίω και πρέπει να πληρώσω.